Σήμερα κατεβήκαμε σε μια διαμαρτυρία από χθες το βράδυ, μάλλον από τις 9 η ώρα, μετά την ενημέρωση από τα μέλη του Σωματείου και εκλεγμένα μέλη της Ομοσπονδίας. Τρία άτομα είναι πάνω στην Αθήνα, είναι μέσα στη Βουλή. Μετά την εισήγηση λοιπόν στη Βουλή, επί των συζητών εκεί και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, νομίζω, ας πούμε, ξέρω εγώ τι, για κάποιες ρυθμίσεις στην περιφέρεια, εμείς εδώ αντιδράσαμε, γιατί με αυτή τη ρύθμιση που πάνε να. Και δεν μένει το νομοσχέδιο όσο έχει. Με τη ρύθμιση αυτή λοιπόν εμείς μένουμε μέσα στα τείχη, χάνοντας και το γάζι που έχουμε στην λειτουργία τώρα, βγαίνοντας άλλες άδειες. Μπλοκαριζόμαστε μέσα στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει έργο για τον ταξιτζή του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Είναι θέμα επιβίωσης. Οι συναδέλφοι είναι σε αγανάκτηση. Κάναμε αυτή τη στάση εργασίας ή απεργία, όπως θέλετε, πέστε προς το παρόν. Δεν κλείνουμε, δεν ενοχλούμε. Είμαστε στις πιάτσες μας, όπως βλέπετε, είμαστε στις πιάτσες μας. Απλά υπάρχει αγανάκτηση, διότι υπάρχει το θέμα επιβίωσης. Η αλλαγή αυτή προβλέπει τον Καλλικράτη, ενσωματώνοντας τον Καποδίστρια και κατεβάζοντας τα αυτοκίνητα που είναι στους δήμους της περιφέρειας του Ηρακλείου, με συνέπεια 10 αυτοκίνητα να επιβαρυνθεί το Ηράκλειο, χωρίς με την ίδια έδρα και με τον ίδιο αριθμό αυτοκινήτων. Με το νομοσχέδιο που προωθεί ο Βορύδης και αυτή τη στιγμή ψηφίζεται, με το μαθηματικό τύπο, εμείς βγάζουμε περίσσευμα στο Ηράκλειο 200 αυτοκίνητα. Τα 200 αυτοκίνητα αυτά, εκτός ότι είμαστε άλλα 300 πίσω, τα οποία δεν γινιόμαστε καθόλου, περισσεύουν λοιπόν με το νομοσχέδιο. Και θέλω να βγει η πολιτεία, εάν περάσει όσο έχει με αυτή την τροπολογία που λένε να κάνουν με την εισήγηση των εισηγητών πάνω στην Βουλή, τι θα τα κάνουμε αυτά τα αυτοκίνητα και ποιο έργο θα έχουν. Από τη στιγμή που έχουμε αναμονή 3 ώρες αυτή τη στιγμή για να πάρουμε 3 ευρώ στην πιάτσα, και το βλέπετε πολύ καλά ότι ο Ηρακλειώτης δεν έχει αγοραστική ικανότητα να κατέβει στην πόλη του Ηρακλείου, στο κέντρο κτλ. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να καθόμαστε στις πιάτες επί τρίωρο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Όταν ανοίξει η σεζόν, ο κατευθυνόμενος τουρισμός με τα λεωφορεία δεν παίρνει το ελεύθερο ταξί. Έτσι, το είδαμε και από πέρσι και τα τελευταία χρόνια. Οπότε, εμείς αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα επιβίωση. Εάν πάμε αυτή τη στιγμή στο ΤΕΒΕ, που επικαλούνται και άλλοι συναδέλφοι μας από την ενδοχώρα, εάν πάμε στο ΤΕΒΕ, το 80%, να μην σας πω παραπάνω, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις εισφορές μας στο ΤΕΒΕ. Όχι να περάσουμε στο σπίτι μας. Με 20 ευρώ ίσπραξη το αυτοκίνητο του Ηρακλείου, ο καλύτερος αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί καν να περάσει στα έξοδα του σπιτιού του. Υπάρχει θέμα επιβίωσης, παιδιά. Δηλαδή, πρέπει να το δείτε και ο Ηρακλειώτης, μπαίνοντας στο αυτοκίνητό μας, μας λυπάται πάρα πολλές φορές με την αναμονή που έχουμε στις πιάτσες. Λοιπόν, εμείς κάνουμε εδώ και ένα μήνα. Έχουμε αρχίσει και κάνουμε στο Ηρακλειώτικο κοινό μια προσφορά, κόβοντας το 2 ευρώ από τα ραδιοδίκτυα. Είπαμε ότι αυτό θα προσφέρει στο κοινό φθηνό ταξί και εμείς θα ξεκολλήσουμε από τις πιάτσες. Πράγμα το οποίο δεν λειτουργεί και τώρα, όπως το βλέπουμε. Δηλαδή, δεν έχει και με αυτή την προσφορά ο κόσμος λεφτά για να πάρει το ταξί, δεν κινιέται. Άρα λοιπόν, τι μας μένει, με το νομοσχέδιο να περισσεύουν τα 200 αυτοκίνητα, λέγαμε να ανοίξουμε λίγο την έδρα μας, έτσι, και να πάμε λίγο πιο προς τις τουριστικές περιοχές που εκεί μαζεύεται ο τουρισμός. Και αυτό λοιπόν κάποιοι θέλουν να το σταματήσουν. Όμως εμείς είμαστε εδώ, αναδεικνύοντας το πρόβλημά μας, θα κατέβουν τα μέλη μας από πάνω και θα δούμε στην πορεία με ποιο λόγο θα αντιδράσουμε, με τη συνέλευση που θα κάνουμε, πώς θα αντιδράσουμε για να μπορούμε και εμείς να επιβιώσουμε. Έχουμε κατέβει σε αυτή τη στάση εργασίας, συναδέλφοι εδώ στο Ηράκλειο, διότι αντιδρούμε στην προσπάθεια κάποιων να τροποποιήσουν το νομοσχέδιο Βορύδη, θεωρώντας ότι το νομοσχέδιο Βορύδη, όπως ήταν μέχρι τώρα, θα βοηθήσει το Ηρακλειώτικο ταξί να επιβιώσει και να προσφέρει φθηνές υπηρεσίες στους πολίτες του Ηρακλείου και συνεπάγεται και στον τουρισμό που υπάρχει το καλοκαίρι. Νομίζω ότι εδώ στο Ηράκλειο, στην Ελλάδα, έχουμε συνηθίσει συνέχεια να γίνονται παρεμβάσεις στο παραπέντε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Όλοι να κοιτάξουμε το συμφέρον των πολιτών, και νομίζω ότι το συμφέρον των πολιτών είναι να υπάρχει φθηνό ταξί. Δεν νοείται να λέμε, να κάνουμε παρέμβαση και να λέμε ότι θα υπάρξει φθηνό ταξί φεύγοντας το ταξί από τα χωριά, διανύοντας 90 χιλιόμετρα, έρχοντας να εξυπηρετήσει εδώ.